Χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε τη σελίδα 910. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 8 κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Σελίδα 910, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 8 κεφάλαιο ή τα κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Επειδή δεν συνέτρεχεν όχλος πολλής και έρχονται προς αυτόν από πάσης πόλεως, είπε δια παραβολής. Εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού, και ενώ έσπειρεν, άλλον μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτόν. Άλλο δε έπεσε επί την πέτραν και αναφιέν εξηράνθη, διότι δεν είχε νυκμάδα, και άλλο έπεσε εις το μέσον των ακανθών και συμφυτρώσασε εάκανθε απέπνιξαν αυτόν, και άλλο έπεσε επί την γην την αγαθήν και αναφιέν έκαμνε καρπών εκατοντα πλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώναζε ο έχων ότα δια να ακούει ας ακούει. Οι ρώτων δε οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μην βλέπωση ενώ βλέπωση και να μην καταλαμβάνωση ενώ ακούωση. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από τις καρδίες αυτών, για να μην πιστεύσωση και σωθώσει. Οι δε επί της πέτρας είναι εκείνοι οι τίνες, όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται τον λόγον, και ούτε ρίζαν δεν έχουσιν, οι τίνες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αποστατούσι. Το δε πεσόνι στα σακάνθας, ούτε είναι εκείνοι οι τίνες ήκουσαν, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πάγουση και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσιν. Το δε εις την καλήν γην, ούτε είναι εκείνοι τινές ακούσαντες των λόγων, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Αμήν. Και να διαβάσουμε και λίγα εδάφια από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Είναι σελίδα 1074, β' κεφάλαιο, 1 εδάφιο. Β1. Σελίδα 1074, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώνταν, υπομένων των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων παρά δε το Θεό εκλεκτών έτοιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται τη γραφή «Δου θέτω εν σιών λίθων, ακρογωνιαίων, εκλεκτών έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρος σκανδάλου, ήτινες προσκόπτους εις των λόγων όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησον ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρεστά σε εκείνου, ως τι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Αμήν. Σήμερα εξήλθε σε αυτή τη μικρή εκκλησία, σε όλους μας, ο Σπύρον, και έσπειρε το λόγο του. Το λόγο του τον Άγιο, τον αληθινό, το θεόπνευστο, τον αληθινό, που όταν πέφτει στη γη είναι σαν τη βροχή που φυτρώνει ότι έχει σπαρθεί. Εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει. Και μόνο οι μαθητές, και εμείς θεωρώ
ότι αν είμαστε κάτι, είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, τίποτα περισσότερο. Αλίμονό μας αν θεωρήσουμε ποτέ ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, έχοντες την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ή αν είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, γιατί ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει δια του Πνεύματος του Αγίου, δια του Λόγου του Θεού, ότι αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ είναι μηδέν, εξαπατά τον εαυτό του, και εμείς δεν θέλουμε να εξαπατήσουμε, τουλάχιστον από σήμερα και στο εξής, ποτέ τον εαυτό μας. Είναι μηδέν. Είμαι μηδέν. Όμως εξήλθεν ο Σπύρον να σπείρει το σπόρο αυτού. Ήλθε ο Κύριος. Έσπηρε. Και μας έδωσε χαρμόσυνο μήνυμα. Χαρμόσυνη αγγελία. Μήνυμα χαράς, δοξολογίας και εφροσύνης. Για όλους. Αλλά ο Χριστός, ο Θεός δίνει. Το ερώτημα είναι, εγώ παίρνω? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Χριστός δίνει, εσύ παίρνεις? Δίνει απλόχερα, σπέρνει απλόχερα το λόγο του. Θα τον πάρεις το λόγο του, το σπόρο του? Γιατί μας ομολογεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι ενώ εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει, άλλοι μεν σπόροι έπεσαν παρά την οδόν. Στα άκρα, εκεί που είναι τα μονοπάτια. Στα παλιά χρόνια, εγώ τα έχω ζήσει, δεν υπήρχαν άσφαλτοι και δρόμοι, τουλάχιστον εκεί που ήταν τα χωράφια, υπήρχαν όμως μονοπάτια. Και ο κάθε ένας περπάταγε από το μονοπάτι για να πάει στο δικό του χωράφι. Γιατί δεν ήθελε να πατήσει ούτε το χωράφι το δικό του, αλλά ούτε και το χωράφι το ξένο. Και πώς είχαν δημιουργηθεί τα μονοπάτια? Από μόνα τους. Κάποιος ξεκίνησε, ο άλλος τον ακολούθησε και είχαν δημιουργηθεί μονοπάτια. Ένας άνθρωπος χώραγε, άντε δύο, και πηγαίναμε ο ένας πίσω από τον άλλον. Για να πάμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν οικοδομικά τετράγωνα, χωράφια υπήρχαν. Και υπήρχαν τα μονοπάτια, που πολλές φορές τα μονοπάτια γινόντουσαν και όρια του χωραφιού. Έπεσε λοιπόν ο Σπύρος, ο σπόρος, ο καλός και ο πολύς στο μονοπάτι. Πατημένη γη. Κανένα αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα, γιατί? Γιατί δεν μπορεί να εισέλθει ο σπόρος, και κατά την ερμηνεία του Κυρίου μας που πηγαίνω κατευθείαν, δεν μπορεί να εισέλθει ο σπόρος στην καρδιά, γιατί η καρδιά έχει μέσα, όπως διαβάσαμε, κακία, δόλο, υποκρίσεις, φθόνους, καταλαλιές, και είναι πατημένη γη. Άρα το λογικό άδωλον γάλα δεν μπορούμε να το πιούμε σαν νεογέννητα βρέφη, άρα και δεν μπορούμε να αυξηθούμε, άρα και ο Λόγος του Θεού πάει τζάμπα. Γιατί μέσα μας έχουμε πίκρα. Και θέλω να σας πω κάτι, ότι τις περισσότερες φορές η πίκρα και η κακία που μπορεί να έχουμε μέσα μας και η ζήλια, παρόλο που η καρδιά μας τη δικαιολογεί, γιατί τάχα μου αυτός είπε, έκανε έτσι εναντίον μου, στην πραγματικότητα είναι φαντασίες του διαβόλου, με τα βέλη του διαβόλου που χτυπάει, επειδή δεν υπάρχει πίστης, που χτυπάει τις καρδιές των απίστων. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν αδελφοί Άγιοι. Αν δεν το έχεις καταλάβει αυτό το τόσο σημαντικό, τουλάχιστον να το μάθεις. Άγιοι αδελφοί. Μην πονηρεύεσαι, μη σκέφτεσαι, μη διαλογίζεσαι. Και αν κάποιος έπεσε, και 7 φορές να έπεσε, ο Κύριος θα τον σηκώσει. Εσύ πρόσεξε που διαλογίζεσαι πονηρά και έχεις υπόνοιες πονηρές, μήπως πέσεις και δεν ξανασηκωθείς.
Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ανθρώπινη, είναι ουράνια, είναι σκεπασμένη πάντοτε με το αίμα του Χριστού και πλημμυρισμένη πάντοτε με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν μέσα στην καρδιά σου έχεις εξουθενήσει αδελφούς και εκκλησίες, φοβάμαι ότι θα πέσεις και δεν θα ξανασηκωθείς. Καμία εκκλησία, κανέναν αδελφό δεν έχω δικαίωμα να κρίνω, γιατί θα κριθώ. Ιδιαιτέρως να κατακρίνω, γιατί θα κατακριθώ. Να καταδικάσω, γιατί είμαι καταδικασμένος. Κανέναν αδελφό μου, καμία εκκλησία, κανέναν άνθρωπο του Θεού. Γιατί? Γιατί έτσι θέλει ο βασιλιάς μου. Γιατί έτσι θέλει ο Κυριός μου, γιατί αυτή είναι η εντολή του. Και δεν συζητάω τις εντολές του βασιλιά μου. Δεν διαπραγματεύομαι. Και όταν βλέπω να θυμώνω και να πηγαίνω και να διαμαρτύρομαι δεξιά και αριστερά και να λέω γιατί, πώς και γιατί, δεν είναι βασιλιάς ο Χριστός εσένα. Δεν είναι. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Είσαι χωρίς βασιλιά. Γιατί αν ήταν βασιλιάς σου ο Κύριος, θα σου έλεγε ησυχάσατε. Εν τη ησυχία και πεποιθήση θα είναι η δύναμή σας. Πιστεύσατε στο Ευαγγέλιο. Μάθετε από εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Μην καταλαλείτε. Μην κρίνετε. Εάν αυτά τα λόγια δεν φτάνουν στην καρδιά σου, δεν έχεις βασιλιά. Θα πέσεις και δεν θα ξανασηκωθείς. Γι' αυτό σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, όχι μόνο θα εξητήσουμε τον Χριστό βασιλιά, αλλά πρώτα θα μετανοήσουμε γιατί δεν είναι. Πρώτα θα μετανοήσουμε. Αν δεν μετανοήσουμε, δεν υπάρχει συνέχεια. Πατημένη γη. Αλλά και μέσα στο χωράφι υπάρχει ένα κομμάτι που έχει πέτρες μέσα. Έχει βράχια. Αν πάτε στον κάλαμο στο σπίτι μου, όλο βράχος είναι. Δεν πιάνει τίποτα εκεί. Για να φυτέψω ένα δέντρο, κουβάλισα του κόσμου τα χώματα. Και για να χτιστεί το σπίτι, με κομπρεσέρ σπάγαμε το βράχο. Ρίγνεις. Έχω φυτέψει μια λεμονιά εδώ και 50 χρόνια και είναι τόση. Και δεν έχει κάνει ούτε ένα λεμονάκι τόσο. Γιατί? Γιατί είναι σε βράχο. Φυτεμένη σε βράχο, έχει πέτρες. Τίποτα δεν πιάνει. Ό,τι και να φυτέψεις δεν πιάνει. Μόνο τα άγρια δέντρα πιάνουν. Σε αυτό το χώμα που έχει πέτρες, μόνο άγρια δέντρα πιάνουν. Δεν κάνουν καρπό όμως, που πιάνουν και τον τόπο. Η πουρνάρια, ό,τι το άγριο, σε αυτό τον τόπο φυτρώνει. Δεν είναι σπόρος του σπύροντος, είναι σπόρος του άλλου σπύροντος. Άρα λοιπόν δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, μόνο εξήλθε ο καλός ο σπορέας να σπείρει καλό σπόρο, υπάρχει και ο κακός ο σπορέας που σπέρνει τον κακό σπόρο. Και αν αποδεχθείς το σπόρο του καλού σπορέα, τότε θα γίνει βασιλιά σου. Εάν αποδεχθείς το σπόρο του κακού σπορέα, θα γίνει βασιλιά σου. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να έχεις δύο βασιλιάδες. Δεν γίνεται να έχεις δύο βασιλιάδες, δύο κυρίους. Ή τον έναν θα αγαπήσεις τον κακό σπορέα και τον άλλον θα μισήσεις τον καλό σπορέα, ή τον έναν θα μισήσεις τον κακό σπορέα και στον άλλον τον καλό σπορέα θα προσκοληθείς. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος και είναι η μέρα μετανοίας. Για να έλθει να βασιλεύσει ο βασιλιάς σε αγαθή γη. Υπάρχει τώρα και άλλη γη που έχει αγκάθια, τριβόλια, τσουκνίδες. Και εκεί πέφτει ο σπόρος. Αλλά έχει και έχουν σπαρθεί σπόροι άλλων φυτευμάτων.
αγκάθια, τριβόλια, τσουκνίδες και όλα τα αγριόχορτα. Και πέφτει και ο καλός ο σπόρος και φυτρώνουν μαζί. Και ο λόγος του Θεού και ο λόγος ο ανθρώπινος. Και ο λόγος του Θεού και οι μέρημνες οι ανθρώπινες. Και οι αγωνίες οι ανθρώπινες. Και οι φόβοι οι ανθρώπινοι. Και οι επιθυμίες οι ανθρώπινες. Και οι επιθυμίες της σαρκός. Και οι επιθυμίες των οφθαλμών. Και η αλαζονία του Διού. Όλα μαζί φυτρώνουν. Φυτρώνει. Και ο καλός σπόρος. Αλλά δεν καρποφορεί. Άχριστος. Σήμερα εξήλθε ο Σπύρον, του πήρε τον δικό του σπόρο. Το ζήτημα είναι η δική μου η καρδιά σε τι κατάσταση είναι. Γιατί υπάρχει και η καλή και η αγαθή γη. Και αγαθή και καλή. Αγαθή τι σημαίνει? Χωρίς πονηριά, χωρίς σκάνδαλο, χωρίς σκέψη, χωρίς κακία, χωρίς τίποτα. Αγαθοσύνη, ο Θεός είναι αγαθός. Χωρίς σκάνδαλο, χωρίς θυμό, χωρίς τίποτα, αγαθή γη. Και καλή, έφορη γη. Έφορη γη. Δέχεται και χαίρεται στο λόγο του Θεού. Κλαίει στο λόγο του Θεού. Δηλαδή, πνεύμα ταπεινού, αγαθή. Καρδιά συντετριμένου, καλή γη. Και τρέμονται στο λόγο του Θεού, άριστη γη. Εκεί πέφτει ο σπόρος, βρέχει ο Θεός τη βροχή τη δική του, φυτρώνει και κάνει καρπό εκατονταπλασίωνα. Καρπό καλό. Ξέρεις τι θα πει να τρέχεις και να μην βλέπεις το αποτέλεσμα του κόπου σου. Να μην βλέπεις το αποτέλεσμα του κόπου των χειρών σου. Να μην βλέπεις το έργο του Θεού. Να μην βλέπεις το λόγο του Θεού να ενεργείται στη ζωή σου, καθώς ενεργείται ανάμεσα σε όλους τους αδελφούς. Και γιατί? Γιατί δεν πρόσεξες ο λόγος του Θεού όταν σπήρεται, πού σπήρεται. Σήμερα λοιπόν θέλω το Χριστό Βασιλιά, αλλά πρώτα μετανοώ. Άλλαξε την καρδιά μου, Κύριε. Δεν θέλω να είναι πατημένη γη. Άλλαξε τη, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να είναι γεμάτη πέτρες και αγκονάρια που θα φυτρώσει και θα ξεραθεί και είναι προσωρινό. Άλλαξε τη, Κύριε. Δεν θέλω να έχει σπείρει ο διάβολος μέσα μέρημνες επιθυμίες των οφθαλμών, επιθυμίες της σαρκός, φιλοδοξίες, πονηριές, κακίες, αγωνίες. Καθάρισε την καρδιά μου, Κύριε. Μακάρι καθαρή την καρδιά, γιατί αυτοί θα βλέπουν πάντοτε τον Κύριο. Καθάρισε την καρδιά μου, Χριστέ μου. Καθάρισε την καρδιά μου. Και η καρδιά, αδερφοί, δεν καθαρίζεται παρά μόνο με μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή και με το αίμα του Χριστού. Δεν καθαρίζεται αλλιώς. Και η καρδιά βρώμικα πράγματα βγάζει. Εκ του περισσεύματος καρδίας, δηλαδή το στόμα, για να καταλάβεις τι καρδιά έχεις, και άκου τι λες. Άκου με προσοχή τι λες. Και για να το πω πιο σωστά, σκέψου με προσοχή τι σκέφτεσαι. Γιατί δεν είναι μόνο να τα λέμε, αλλά μπορεί να τα λέμε δυνατά, αλλά να τα λέμε και από μέσα μας. Για να καταλάβω σήμερα εάν η καρδιά μου είναι αγαθή και καλή, ώστε να καρποφορήσει εκατονταπλάσια, θα καθίσω να σκεφτώ τι λέω και τι λέω απ' έξω μου και τι λέω από μέσα μου. Και να πω μετανοώ. Μετανοώ για αυτές τις σκέψεις που έκανα. Μετανοώ για αυτά τα λόγια που είπα. Μετανοώ για όλα, Χριστέ μου. Καθάρισε την καρδιά μου. Γιατί? Γιατί θέλω ο λόγος σου να φυτρώσει και εσύ, Χριστέ μου, να είσαι βασιλιάς μου. Αν δεν φυτρώσει ο λόγος του Θεού στην καρδιά μου, βασιλιά σου δεν γίνεται ο Χριστός. Δεν γίνεται. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Πέτρος τόσο καλά? Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν, πάντα δόλο, υποκρίες, υποκρίσεις, φθόνους, καταλαλιές, όλα. Και ύστερα επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδωλον γάλα που είναι ο λόγος του Θεού. Και τότε θα αυξηθείτε δι' αυτού και τότε θα γευθείτε ότι είναι αγαθός ο Κύριος.
Αλλιώς αύξησης δεν υπάρχει, αγαθό Θεό δεν γνωρίζεις τη ζωή σου. Όταν κρίνεις, όταν θεωρείς τους άλλους ότι έχουν υπερηφανευθεί, όταν θεωρείς τους άλλους ότι έχουν πάρει εξουσία στα χέρια τους που δεν τους ανήκει, όταν θεωρείς ότι ο άλλος σου μιλάει άσχημα, αυτά όλα, αδερφοί αγαπητοί, είναι βρώμικη καρδιά. Και δίκιο να έχεις. Ο βασιλιάς, αν είναι ο Χριστός βασιλιάς, θα σου πει νίκα το κακό με το καλό. Η αγάπη μακροθυμεί, συγχωρεί. Η αγάπη δεν διαλογίζεται το κακό. Η αγάπη αγαπάει. Και η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Εσύ δεν έχεις αγάπη γιατί και γι' αυτό δεν μπορείς να καλύψεις το πλήθος των αμαρτιών. Ούτε του άλλου, ούτε του δικού σου. Τις δικές σου αμαρτίες. Ο Θεός να μας φυλάξει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν τα απορρίψουμε όλα αυτά, τότε προσερχόμενοι στον Κύριο, προσερχόμεθα ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, από δε τον Θεό εκλεκτών και έντιμων. Πλησιάζουμε το Θεό σαν λιθάρι ζωντανό, μοναδικό, ακρογωνιαίο λίθο, για να οικοδομηθούμε κι εμείς πάνω σε αυτό το λίθο. Δεν θέλω να είμαι μόνος μου πεταγμένος σε ένα λιθάρι στην άκρη και να μην μπορώ να είμαι με όλα τα αδέλφια μου που οικοδομούνται πάνω στον, στον λίθο τον ακρογωνιαίο. Και εσείς αλήθιζόντες που έχετε οικοδομηθεί και έχετε αποδεχθεί τον λίθον τον οποίον αποδοκιμάζουν οι άνθρωποι, τότε οικοδομήστε οίκος πνευματικός, Χριστέ μου. Ακούστε, αδερφοί αγαπητοί, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιο, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες που να είναι ευπρόσδεκτες εις τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνετε πού μπορείς να οικοδομηθείς όταν βασιλιάς σου είναι ο Κύριος. Πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο. Και τότε οικοδομήσαι εσύ και η οικογένειά σου οίκος πνευματικός. Ιεράτευμα Άγιον. Γιατί? Για κανένα άλλο λόγο, για να προσφέρεις θυσίες πνευματικές και να είναι ευπρόσδεκτες των Θεών δια του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο πνευματικός οίκος. Εσείς δεν εξεύρετε ότι είστε οίκος Θεού, ναός Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου. Είσαι όμως πνευματικός οίκος. Είσαι ιεράτευμα Άγιο. Εγώ δεν το ξέρω για σένα και εσύ δεν ξέρεις για μένα, ο Θεός ξέρει για όλους μας, αλλά και εγώ ξέρω για τον εαυτό μου και εσύ για τον εαυτό σου. Σήμερα το ξέρεις, αν σε ελέγχει ο Λόγος του Θεού. Σήμερα ξέρεις ότι θα έχεις κάνει μουσκεμα. Σήμερα ξέρεις ότι είσαι ακριβώς έτσι όπως σου λέει και ξέρω όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μετανοήσω. Γι' αυτό πρέπει να μετανοήσουμε, γιατί θέλω να είμαι πνευματικός οίκος, θέλω να είμαι ιεράτευμα Άγιο, θέλω να προσφέρω πνευματικές θυσίες ευπρόσδεκτες εις τον Θεό. Δεν θέλω να προσεύχομαι και να λέει ο Θεός δεν σε ακούω, δεν σε θέλω. Ακούτε τι λέει ο Δαβίδ, που το διάβαζα και χάρη και η ψυχή μου. Όταν ο Κύριος βασιλεύει, τότε ο Μωυσής και ο Αρών και ο Σαμουήλ επεκαλούντο τον Κύριο και αυτός εισάκουε. Γιατί? Γιατί είχαν βασιλιά τους τον Κύριο. Θέλω οι προσευχές μου να ακούγονται. Επεκαλούντο τον Κύριο και ο Κύριος εισήκουε αυτόν. Εν στήλων εφέλης, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ελάλη προς αυτούς. Γι' αυτό εφύλαξαν τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα τα οποία έδωκε εις αυτούς, και ο Θεός που τους άκουγε ήταν Θεός συγχωρητικός προς αυτούς και ήταν και εκδικητής για τις πράξεις αυτών. Δεν είναι, αδελφοί, ο Θεός αγάπη, είναι αγάπη, αλλά είναι και περικαταναλύσκον. Είναι συγχωρητικός, αλλά είναι και εκδικητής. Τι θέλεις το Θεό, το βασιλιά να είναι απέναντί σου?
συγχωρητικός ή εκδικητής. Μη γέννητο, Κύριέ μου. Μη γέννητο, Κύριέ μου. Εγώ θέλω να οικοδομούμε, εσείς οικοδομήστε, δεν με οικοδομεί ο Χριστός. Ο Χριστός μου δίνει τον ακρογωνιαίο λίθο να πάω να σταθώ. Μου λέει τι να απορρίψω και να καθαρίσω την καρδιά μου και μου δίνει εντολή να πάω να οικοδομήσω τον εαυτό μου οικοπνευματικό, να γίνω ιεράτευμα Άγιο, ώστε να προσφέρω πνευματικές θυσίες που είναι ευπρόσδεκτες στο Θεό και να μ' ακούει ο Θεός και να μου απαντάει ο Θεός και να επεμβαίνει ο Θεός και να είναι βασιλιάς μου ο Χριστός και να μην βλέπω κανένα κακό πλέον στη ζωή μου, γιατί αυτός είναι ο υπερασπιστής μου, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Δια τούτο και γράφεται στη γραφή: «Ιδού θέτω εν Σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και οπιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί», και αυτός είναι ο λόγος του Θεού που εσπάρθει σήμερα από το σπορέα. Είναι λίθος εκλεκτός, έντιμος. «Οπιστεύων επ' αυτών δεν θα κατεσχυνθεί». Σε εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Κάνει τιμή ο Θεός επειδή σήμερα πιστεύουμε, πιστεύουμε. Επειδή σήμερα πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει πιστεύουμε? Τον αποδεχόμεθα. Δεν τον κουβεντιάζουμε, δεν τον συζητάμε. Λέμε ότι είναι Λόγος Θεού, καθώς είναι αληθινά και ενεργείται και θα ενεργείται στη ζωή μας. Στους απειθούντας όμως θα γίνει κεφαλή γωνίας, αλλά λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Θα ακούς το Λόγο του Θεού επειδή σε απειθείς και θα σκανδαλίζεσαι. Θα ακούς το Λόγο του Θεού επειδή σε απειθείς και θα προσκόπτεις. Φοβερό. Να ακούω το Λόγο του Θεού και να σκοντάφτω. Και λέω, τι μας λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος και τι κάνουνε και τι λέει. Δεν είναι έτσι, εγώ ξέρω. Σκοντάφτω, προσκόπτω, σκανδαλίζομαι. Γιατί? Γιατί δεν είμαι εκ τους πιστεύοντες στους οποίους ανήκει τιμή, αλλά είμαι εκ των απειθούντων. Γιατί? Γιατί η καρδιά μου είναι πατημένη γη ή έχει βράχια ή έχει αγκάθια και τριβόλια και δεν δέχεται το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, και ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να ενεργείται μέσα μου. Γι' αυτό λέει ο Θεός, εσείς οι πιστεύοντες στους οποίους ανήκει η τιμή, εσείς οι πιστεύοντες που μετανοείτε και καθαρίζω εγώ ο Χριστός την καρδιά σας, εσείς οι πιστεύοντες που επιθυμείτε να είναι βασιλιάς σας ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, είστε γένος εκλεκτό, γέννημα Θεού. Οι άνθρωποι λένε γέννημα και θρέμα Θεού. Γέννημα Θεού, γένος εκλεκτών. Είστε βασίλειον ιεράτευμα, βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Εσείς οι πιστεύοντες που δεν σκοντάφτετε στο Λόγο, δεν προσκόπτετε στο Λόγο, δεν σκανδαλίζεστε με το Λόγο, αποδέχεστε το Λόγο του Θεού που σπέρνει ο Χριστός, και εσείς είσαστε έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός με το αίμα το Άγιο του Υιού του του Μονογενούς, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου ο οποίος σας εκάλεσε από το σκότος στο θαυμαστό φως. Εάν, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι το τέλος υποθέσεως, δεν καθαρίσουμε την καρδιά μας, δεν αποδεχθούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού, αν αφήνουμε το μυαλό μας και σκέφτεται διάφορα παράξενα έξω από αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, τότε δεν μπορούμε να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Θα μιλάμε και δεν θα γίνεται τίποτα. Θα οικοδομούμε και ο Κύριος θα γκρεμίζει σαν τον Ισάφ. Εσύ λες, γκρέμισαν, τώρα θα ξαναχτίσω καλύτερα και μεγαλύτερα. Και ο Θεός λέει, εσύ θα χτίζεις και εγώ θα γκρεμίζω. Δεν είναι να παίζουμε. Ξέρεις τι θα πει να χτίζεις εσύ και να γκρεμίζει ο Θεός? Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί? Γιατί ενώ εσπάρθει από το σπύροντα ο σπόρος ο καλός, εσύ σκέφτεσαι. Εμείς δεν σκεφτόμαστε, αδερφοί.
Εμείς λέμε αμήν στο βασιλιά μας. Εμείς θέλουμε, ομολογούμε, πλησιάζουμε το Χριστό σαν ένοχοι. Θέλουμε, μετανοούμε, θέλουμε το Χριστό. Κάναμε πολλά λάθη. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε αλάθητοι. Αλλά σήμερα που είναι η μέρα ευπρόσδεκτος και είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα θέλουμε αυτός που δίνει να μας καταστήσει ικανούς και εμείς να παίρνουμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε χωρίς το Λόγο του Θεού σπαρμένο στην καρδιά μας. Δεν θέλουμε να φύγουμε χωρίς να πάρουμε από το Χριστό αυτό που θέλει να είναι ο βασιλιάς μας. Ο Χριστός δίνει και εγώ θέλω να παίρνω. Θέλω να παίρνω και σήμερα και πάντοτε, ώστε αν και δεν ήμουν λαός του Θεού, τώρα ο Θεός με κάνει. Δεν ήμουν. Ήμουν στην εκκλησία, λαός Θεού δεν ήμουνα. Γιατί μέσα η καρδιά μου τι είχε? Κακία, δόλο, υποκρισίες, φθόνους, καταλαλιές και όλα τα άλλα. Οκνηρία. Ξέρεις θα πει να υπάρχει εκκλησία και εσύ να κάθεσαι σπίτι σου και να λες δεν πάω σήμερα εκκλησία. Γιατί? Γιατί η γυναίκα μου δεν είναι σπίτι, έχει πάει στη δουλειά, εγώ δεν πάω στην εκκλησία. Μα καταλαβαίνεις τι κάνεις, άνθρωπέ μου? Καταλαβαίνεις τι κάνεις? Κάθεσαι μπροστά σε ένα κομπιούτερ και παίζεις και το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δίπλα σου ανοιχτό, αλλά δεν τα διαβάζεται. Καταλαβαίνεις τι κάνεις? Και νομίζεις ότι είσαι και λαός Θεού. Και θα πάρεις και κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού. Προς ευλογία, προς κατάκριση θα πάρουμε. Εάν σήμερα δεν μετανοήσουμε. Αν δεν μετανοήσουμε με όλη μας την καρδιά. Αν δεν μετανοήσουμε πραγματικά, ομολογώντας ότι είσαι πολλά πτεωμεν άπαντες, τότε θα είσαι λαός του Θεού, τότε θα είσαι ελεημένος του Κυρίου, θα σε ελεήσει ο Θεός και σε αυτό που δεν υπάρχει όριο είναι το έλεος του Θεού. Θέλω το έλεος του Θεού στη ζωή μου, θέλω να είμαι εκ των ελεημένων του Κυρίου. Δεν θέλω να είμαι από αυτούς που νομίζω και έρχομαι και φοράω και τα καλά μου και φοράω και το καλό μου φόρεμα και το καλό μου κουστούμι και είμαι και σεμνός και είναι και τα μαλλιά μου χτενισμένα καλά και είμαι, αλλά η καρδιά μου είναι γεμάτη από άλλα πράγματα, είτε βράχια, είτε πατημένη γη, είτε αγκάθια και τριβόλια. Θέλω η καρδιά μου σήμερα να τη μετατρέψει ο Θεός, να γίνει, να είναι αγαθή γη και καλή γη, ώστε ο λόγος τον οποίον άκουσα να καρποφορήσει εκατονταπλάσια. Αμήν Χριστέ μου, αμήν Κύριε.